κάτι πρωτόγνωρο για τα περισσότερα παιδιά. Δεν έχουμε ξαναπάει σε τελικό. Το ζούμε, το χαιρόμαστε και θα το χαρούμε και τον αγώνα και θα ελπίζουμε για το καλύτερο. Είναι ένα παιχνίδι και όλα μπορούν να γίνουν. Θυμίζετε και λίγο Ελλάδα στο Euro 2004. Ναι, όχι μόνο στην πορεία αλλά και στον τρόπο με τον οποίο πάμε, γιατί η άμυνά μας είναι από το ρεχάγγελ βγαλμένη. Με την άμυνά μας παλεύουμε και μπροστά ό,τι βγάλουμε καλύτερο. Ναι, πραγματικά. Οπότε το νου μας εμείς, φαβορί δεν υπάρχουν, ένα μάτς είναι τελικός. Το γεγονός ότι φτάσαμε αίτητοι ως εδώ σήμερα δεν λέει απολύτως τίποτα. Τα παιδιά φρόντισαν με κουφαντικό τρόπο, θα έλεγα, να μας βάλουν στη θέση μας και το κεφάλι μας να είναι χαμηλά, γιατί έκαναν τρομερές υπερβάσεις, γυρίσανε μάτς που ήταν κυριολεκτικά με την πλάτη στον τοίχο. Όπως υπόθηκε, είμαστε έμπειροι, οπότε ξέρουμε τι σημαίνει αυτό και πιστεύω ότι θα είμαστε τουλάχιστον προσγειωμένοι, συγκεντρωμένοι στο μάτς και ελπίζω στο τέλος να είμαστε εμείς που θα το χαρούμε. Και τώρα, επειδή είπες για προϊστορία, μιλήσεις για προϊστορία, νομίζω ότι είμαστε η πρώτη ομάδα που σε όλες τις διοργανώσεις του μπασκετάκι, μάλλον στις διοργανώσεις του μπασκετάκι, έχουν παίξει όλα τα μάτσα. Έχουν τελικό. Νομίζω έχετε φτάσει και στο τελικό κυπέλλου, ναι. Πήραμε τον τελικό κυπέλλου, χάσαμε τον τελικό πέρυσι και είμαστε πάλι στο τελικό. Έτσι, ναι, ναι. Οπότε δεν έχουμε καθόλου απουσίες. Θα πάρουμε κι εμείς κάτι τότε. Θα πάρετε το κύπελλο του χαμένου. Θα πάρετε, γιατί όχι. Το πήρατε, το εξασφαλίσατε. Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχηθώ και στις δύο ομάδες καλή επιτυχία. Είναι πολύ σημαντικό στην πόλη του Αγρινίου που έχει έρθει αυτή η ωραία διοργάνωση του μπασκετάκι. Έχει ονοματεπώνυμο ο Γρηγόρης Αντωνάκης. Τον ευχαριστούμε που ήρθε και στην πόλη μας και διοργανώνεται με πολύ καλό τρόπο. Από εκεί και πέρα, το μεθαυριανό μάλλον παιχνίδι της Μεγάλη Δευτέρα θέλει να βρει δύο ομάδες μαζί. Δύο ομάδες οι οποίες θα απολαύσουν το μπάσκετ, γιατί οι περισσότεροι που συμμετέχουν, μάλλον όλοι που συμμετέχουν, αγαπάνε αυτό το άθλημα, γιατί είμαστε και σε ηλικία μεγάλη. Είμαστε φίλοι και κουμπάροι περισσότερο. Έτσι, ναι, ακριβώς. Αυτός που θα είναι ο μεγάλος νικητής σίγουρα θα είναι το άθλημα και η αγάπη γι' αυτό και ο καλύτερος θα κερδίσει. Ο Λευτέρης αναφέρθηκε στις δύο ανατροπές. Θέλω να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τι περίμενες στη δεύτερη, τόσο εσύ όσο και ο Γιάννης? Εντάξει, ήρθε μία, οκ. Okay. Τη δεύτερη την περιμένατε? Νομίζω εγώ η πρώτη ήταν πιο δύσκολη. Από τη στιγμή που έγινε η πρώτη, συνήθως όλες οι ομάδες αποκτούν ψυχολογία, μαθαίνουν να μην τα παρατάνε και έχουν και κίνητρο να φτάσουν μέχρι το τέλος. Νομίζω ότι η πρώτη ήταν η πιο σημαντική. Στα έδωσε τα παιδιά το know-how, όπως γίνεται οι ανατροπές. Οπότε νομίζω ότι η δεύτερη έμοιαζε λίγο πιο φυσιολογική. Όταν τα περιθώρια στενεύουν, όταν δηλαδή από τα δύο παιχνίδια περνάμε στο ένα, όπως ήταν και ο τελικός, όλα μπορούν να γίνουν. Πραγματικά η πρώτη ανατροπή ήταν πιο δύσκολη. Ήταν περισσότεροι πόντοι που ήμασταν πίσω. Δεν το είχαμε ξανακάνει ποτέ, δεν είχαμε την ψυχολογία να γυρίσουμε παιχνίδι. Μέχρι τότε δηλαδή, αποδείξαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε. Και στο δεύτερο παιχνίδι υπήρχε απογοήτευση, απλά η δυσκολία ήταν ότι παίζαμε με πιο καλή ομάδα, πιο ποιοτική ομάδα, η οποία τερμάτισε δεύτερη στο πρωτάθλημα και σημασία έχει ότι τα καταφέραμε και το κάναμε. Λοιπόν, τώρα είναι ένα παιχνίδι, σε ένα παιχνίδι μπορούν να γίνουν τα πάντα, αυτό είναι δεδομένο, δεν μετράνε τα σερί, δεν μετράνε τι έγινε στα προηγούμενα. Μετράνε πολύ περισσότερα πράγματα από το πώς είναι οι ομάδες, πώς ήταν σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Εγώ νομίζω στο τέλος ένα θα μετρήσει ποιος το θέλει περισσότερο. Δηλαδή όταν φτάνει στον τελικό, ρόλο θα παίξει πάρα πολύ και ποιος θα το θέλει. Μια άμυνα, ένα rebound, το πάθος, είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας. Βέβαια, εμείς έχουμε την ευτυχή συγκυρία βέβαια, για πρώτη φορά να είμαστε όλοι μαζί. Δεν έχει ξαναυπάρξει εμάς δηλαδή, που είμαστε πλήρεις. Είναι όλα τα παιδιά σε καλή κατάσταση. Κάποιους μικροτραυματισμούς που είχαμε, κάποια παιδιά που ενδεχομένως ήταν κουρασμένα, ξεκουραστήκαν στα προηγούμενα παιχνίδια. Οπότε θα είμαστε ναι, μεν με όλα μας τα όπλα, αλλά πιστεύω ότι αυτό που θα μετρήσει στο τέλος θα είναι ποιος θα το θέλει περισσότερο. Ο μόνος που θα κερδίσει είναι το άθλημα πάντως.
και το ΕΦΑ αγωνίζεστε και ας ελπίσουμε ότι και το γιατρό μας εδώ με το επάγγελμα να μην τραυματιστεί κανείς από τους αθλητές στον αγώνα, να είναι όλοι υγιείς, να γίνει ένα καλό παιχνίδι και στο τέλος η Ακαρνανία, η Δέντε Αλφα Ακαρνανίας να είναι αυτή που θα είναι στο βάθρο. Αυτό ελπίζω και εύχομαι. Από εκεί πέρα και δεύτερη να πούμε, είναι μεγάλη σημασία. Παίζει σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι βρισκόμαστε στο τελικό. Χρήστο, νομίζω όλοι θα καταλάβουν σε ποιον αναφέρομαι στην ερώτηση που θα κάνω τώρα. Σας είχε επιστρατεύσει όλους, ο καθένας έχει το ρόλο του σε αυτή την ομάδα, ακόμα και το ποιος θα μιλήσει μετράει γι' αυτό τον άνθρωπο. Ο Χρήστο Τσάσης, ο αρχηγός της ομάδας, είναι αυτός ο οποίος, ειλικρινά θέλω να το πω και το βήμα που μου δίνει τη δυνατότητα, που τρέχει, αφιερώνει χρόνο, μπορεί να έχουμε, ξέρετε, πολλές φορές διενέξεις, να ανεβάζουμε τον τόνο, αλλά πραγματικά είναι αυτός που αγαπάει περισσότερο από τον καθένα μας, αυτό το οποίο γίνεται, και είναι αυτός ο οποίος έχει την ευθύνη που τη Δευτέρα η Δέντε Αλφα Ακαρνανίας θα είναι στο τελικό. Όλα τα παιδιά, αλλά αυτός ένα ρόλο παραπάνω. Η σωστή δημοσιογραφική ερώτηση θα ήταν αν σας έδωσε έτοιμους και τους λόγους που θα πείτε εδώ σήμερα. Όχι, όχι. Και τις ερωτήσεις του Παντελή. Όχι, κινούμαστε σε δημοκρατικά πλαίσια. Επιβάλλει ποιος θα μιλήσει πριν τον αγώνα, δεν είναι. Μόνο όταν ξεκινάει το παιχνίδι, τότε επιβάλλει τους κανόνες που διέπουν την ομάδα. Λευτέρη, ο Θανάσης δεν έχει πει τέτοια πράγματα. Λέει ότι δεν έχει γούρια. Δεν ξέρω αν ξέρεις κάτι παραπάνω. Τουλάχιστον ανοιχτά αυτό λέει. Εμείς να είμαστε ειλικρινείς σαν ομάδα, πήγαμε σε μια μάγισσα για να μας λύσει τα ενδεχόμενα μάγια που μπορεί να κάνει ο Χρήστος Τσάσης, γιατί δεν πιστεύω ότι όλη αυτή τη βδομάδα κάθεται και σκέφτεται αγωνιστικά ή βλέπει βίντεο. Μας ξέρει απ' έξω και ανακατοτά, μας έχει δει τόσες φορές, είμαστε όλοι γνωστοί μεταξύ μας, οι παίχτες. Οπότε μάλλον κάτι άλλο κάνει έξω αγωνιστικό. Δεν νομίζω. Σημαντικό πάντως είναι ότι σε αυτό το τελικό και το λέμε όλοι και στην ομάδα μας, φαντάζομαι και τα παιδιά, να έρθει κόσμο στο γήπεδο, να έρθουν μικρά παιδιά, οικογένειες, να είναι ένας τελικός όπως το αρμόζει. Και εμείς να το χαρούμε σαν παίχτες, σαν τελικός, αλλά και ο κόσμος να το χαρεί και είναι κάτι που αξίζει στη διοργάνωση να το ζήσουμε. Και επίσης θα ήθελα, μιας και τελειώνει πλέον η διοργάνωση και στον τελικό δεν θα έχουμε ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα πάνω σε αυτά, επειδή το έζησα και από την άλλη μεριά, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους διαιτητές, τη γραμματεία, τον Παντελή εδώ με τις συνεντεύξεις και την κάμερά του, που βοήθησαν πολύ σε αυτή τη διοργάνωση. Και επειδή πραγματικά το έζησα και από αυτό το πόστο, και το Στάθη το Σταθόπουλο, ο οποίος έχει περάσει απ' όλα. Και κάμερα έχει κρατήσει και γραμματεία έχει κάτσει και διαιτητής και... Του χρόνου περιμένουμε ποιος παίχτη για να ολοκληρώσει το... Αυτά δεν τα ξέρω. Εντάξει, για να έχει περάσει κυριολεκτικά από όλα. Κάτι ξέρεις. Νομίζω ότι μπορεί και εκεί να ανταπεξαλθεί. Ναι. Για να βγει αυτή η διοργάνωση λοιπόν βοήθησαν πάρα πολλά παιδιά που δεν φαίνονταν και αυτό είναι ευχάριστο. Να, εγώ να συμπληρώσω ότι σε σχέση με την πρώτη διοργάνωση δεν έγινε ένα βήμα παραπάνω, έγιναν πολλά βήματα παραπάνω. Και ελπίζω ότι του χρόνου η διοργάνωση θα εξελιχθεί ακόμα περισσότερο. Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε όλοι ικανοποιημένοι από όποιο πόσο και αν βρισκόμαστε, είτε παίξαμε, είτε σφυρίξαμε, είτε ήμασταν στην γραμματεία, ότι τα πράγματα φέτος ήταν πολύ καλύτερα και το φετινό πρωτάθλημα θα αποτελέσει οδηγό για ένα ακόμη καλύτερο πρωτάθλημα του χρόνου. Σίγουρα μιλάμε για ένα παιχνίδι, το οποίο, εντάξει, δεν είναι μυστικό, οι ομάδες θέλουν να το κερδίσουν. Όμως, ζώντας ένα τελικό από μέσα, νομίζω ότι είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Εσύ, Λευτέρη, πέρυσι το έζησες αυτό σε δύο τελικούς μάλιστα, όχι σε έναν και κυπέλου. Και του πρωταθλήματος, μία χαμογέλασες, μία όχι. Όμως νομίζω ότι και αυτό έχει τη σημασία του. Καταρχήν, ο λόγος που παίζουμε είναι για να ξεφύγουμε λίγο από την καθημερινότητά μας, να βιώσουμε διαφορετικά πράγματα, διαφορετικά συναισθήματα και η νίκη και η ήττα είναι μέσα στο παιχνίδι. Σίγουρα μας αρέσει να κερδίζουμε, αλλά νομίζω ότι αυτό που μας βελτιώνει περισσότερο σαν ανθρώπους είναι και να μαθαίνουμε και να πώς θα χάσουμε. Ο τελικός είναι με ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι, η μπάλα είναι πολύ βαριά. Αν και βέβαια όλα
Μάλλον και οι δύο ομάδες έχουν αρκετά έμπειρα παιδιά, νομίζω ότι μπορούν να το διαχειριστούν. Δεν πάβει όμως να έχει πάρα πολλές ιδιαιτερότητες. Όπως και να έχει όμως, είναι ένα μάτς γιορτή και στο τέλος κερδίσουμε, χάσουμε, όλοι θα το κερδίσουμε. Νομίζω ότι οι ομάδες που κάπου θα πάνε, θα πιούν τα ποτάκια τους, τα κρασάκια τους, μη σου πω ότι μπορούμε να είμαστε και όλοι μαζί μετά. Οπότε στο τέλος, είτε γλυκιά είναι η γεύση είτε πικρή, νομίζω θα έχουν περάσει όλη ώρα και θα το διασκεδάσουμε. Και να είναι όλοι υγιείς αυτό. Χρήστο, απήχες. Θα ήθελες έστω και ένα λεπτό στον τελικό. Με το χέρι στην καρδιά το θέλεις. Με το χέρι στην καρδιά. Δεν έχω. Θα είμαι εδώ στον πάγκο με τα παιδιά, θα τα βοηθάω, είτε είμαι εδώ παρόν, γιατί οι υποχρεώσεις μου πολλές φορές πρέπει να είμαι εκτός Αγνίου, οπότε δεν μπορούσα να είμαι παρόν λόγω των ημερών. Από εκεί και πέρα θα είμαι και με το πνεύμα και με την παρουσία μου εδώ. Θα προσπαθήσω να βοηθήσω από την πλευρά μου όσο μπορώ. Και όπως είπα εξ αρχής, εύχομαι να γίνει ένα παιχνίδι πάρα πολύ καλό. Να ευχαριστηθούν και τα παιδιά και οι φίλοι που θα έρθουν να παρακολουθήσουν, οι συγγενείς, φίλοι, γνωστοί, και να είναι όλοι υγιείς. Και στο τέλος, αυτός που θα κερδίσει, το μόνο σίγουρο είναι το άθλημα. Ένα τρικοντάκι λες, δεν το έχεις. Αν οι Ακαρνανία Warriors είχαν και σένα, με τι ποσοστό θα σου τρέχει ένα τρίποντο, ρε φίλε. Να δει, παρτίδε με 50% στα τελευταία μάτια. Μα το έχει ρίξει το ποσοστό στο πορτάλι, μα το έχει ρίξει. Το ότι πήγαμε σε ένα μάτσο είχαμε 50% στα τρίποντα δεν λέει τίποτα. Η απουσία του μα έχει ρίξει το ποσοστό στα τρίποντα. Μα έχει λείψει το σουτ. Να είμαστε εκεί σε αυτό. Και ο μόνο κερδισμένο θα είναι το άθλημα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και όπως προείπα, να έρθει ο κόσμος, όπως είπε ο Γιάννης, όπως είπε ο Λευτέρης, να έρθει ο κόσμος να ευχαριστηθεί αυτό το παιχνίδι για να δείξει ο κόσμος στο Αγνείο ότι το μπάσκετ το έχει ψηλά. Ωραία. Μία μικρή παρένθεση, να επαναλάβουμε την πρώτη ερώτηση που έκανες, γιατί είναι η μόνη που ίσως δεν ακούστηκε καλά. Από το έχουμε, είχαμε ένα τεχνικό ζήτημα. Σε μένα. Γενικώς. Α, σε όλους, ε. Μόνο αυτό. Α, είναι μόνο αυτό το κομμάτι. Ωραία. Η πρώτη ερώτηση ήταν μόνο καθαρά για το παιχνίδι αυτό σαν παιχνίδι, ότι έρχεται μία ομάδα αίτητη, η Dr. Pharmacy, απέναντι σε μία ομάδα, και ήταν λογικό να φτάσει στο τελικό, απέναντι σε μία ομάδα η οποία έκανε συνεχείς υπερβάσεις, αποκλείοντας πρώτα τον τρίτο της βαθμολογίας και μετά το δεύτερο της βαθμολογίας. Και περσινό πρωταθλητή. Και περσινό πρωταθλητή στο πρώτο γύρο ακριβώς, για να φτάσει σε αυτόν τον τελικό. Αυτή ήταν λοιπόν η ερώτηση για σας. Δεν ξέρω αν θυμάσαι τι είπες, εγώ θυμάμαι. Είχαμε πει λοιπόν ότι για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό που συμμετέχουμε σε αυτό το τελικό, γιατί είναι πρωτόγνωρο για όλους μας. Θα ξαναπώ λοιπόν ότι η ομάδα μας ξεκίνησε το 2010, συμμετέχει κάθε χρόνο στο Πανελλήνιο. Αυτό με το 10 το θυμάμαι και εγώ. Ναι. Συμμετέχει κάθε χρόνο στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα της αστυνομίας. Έχουμε φτάσει μέχρι 8η θέση σε 22 ομάδες. Έχουμε φτάσει 3η θέση στο εργασιακό εδώ πέρα. Το 17. Το 19. Το 19. Και φέτος... Πολλές τους αριθμούς, δεν το παίρνεις, δεν... Ναι. Ο Τσάσης μου το έχει γράψει αυτό. Ο Τσάσης μου το έχει γράψει. Από το 17 έχουμε φτάσει θέση. Το έχεις γραμμένο, είναι το 17. Τσάσης, ναι. Εντάξει, θα είναι... Τσάσης, ο αρχηγός. Εντάξει, άμα θα είναι έτσι, είναι έτσι σίγουρα πάντα. Άμα το λέει ο Χρήστος, είναι έτσι. Και πραγματικά λοιπόν είναι πρωτόγνωρο. Όχι το 19, συγγνώμη, το διορθώνω το 19, το διόρθωσε και ο Χρήστος. Έχω μάθει 85 σελίδες όταν έγινε το θέατρο, δεν μπορώ να μου ξεχάσει το όλα. Λοιπόν, δικαιώνομαι κι εγώ ότι ο Τσάσης θέλει τι θα πείτε. Όχι, δικαιώνομαι κι εγώ. Δεν είναι πληροφορίες, πληροφορίες μας δίνει γιατί κρατάει book. Όχι. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικός ο τελικός. Το ζούμε σαν μικρά παιδιά. Και θέλουμε να έρθουν κι άλλοι να το ζήσουν μαζί μας. Γι' αυτό είπα και πριν, να έρθει κόσμο στο γήπεδο, να το απολαύσουν οι ομάδες όλες που συμμετείχαν. Είμαστε φίλοι με τα περισσότερα παιδιά και κουμπάρι, όπως είπε ο Λευτέρης. Έχουμε φτιάξει φιλίες μέσα εδώ πέρα, τόσα χρόνια στο μπασκετάκι, γιατί είναι μια μικρή κοινωνία. Είμαστε έξω, συναντιόμαστε, βλέπουμε ο ένας τον άλλον. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο που γίνεται, γιατί πραγματικά. Ξεθυμένουμε εδώ πέρα από την καθημερινότητά μας. Έχουμε ένα παιχνίδι να περιμένουμε κάθε εβδομάδα. Έχεις κάτι να περιμένεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λευτέρη, εσύ είχες πει ότι έχετε συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια της διοργάνωσης. Σε όλα τα παιχνίδια έχουμε φτάσει.
στους τελικούς όλων των διοργανώσεων του, του μπασκετάκι. Για μας το πιο σημαντικό είναι ότι δεν είναι το γεγονός ότι ήρθαμε ήδη εδώ, είναι ότι όλα τα παιδιά είναι υγιείς. Για πρώτη φορά δεν νομίζω να υπάρχει άλλο μάτσο το οποίο θα είμαστε πλήρες. Θα έχουμε εντεκάδα, ποδοσφαιρικό το νούμερο, αλλά εντεκά είμαστε. Εμείς. Δεν είναι απειλή, δεν είναι απειλή, απλά λέω και εμείς. Συνήθως δεν ήμασταν ποτέ, τώρα θα είμαστε. Δεν υπάρχει φαβορή. Φρόντισαν τα παιδιά με τις εμφανίσεις τους και τις ανατροπές τους να μας περάσουν το μήνυμα ότι είναι εδώ και θα διεκδικήσουν τον τίτλο μέχρι τέλος. Πιστεύω ότι και λόγω της εμπειρίας μας, επειδή τα περισσότερα παιδιά έχουν παίξει μπάσκετ, θα μείνουμε συγκεντρωμένοι, προσιλωμένοι στο στόχο και στο τέλος θα καταφέρουμε να κερδίσουμε. Έχουμε ένα μήνυμα από το κοινό που λέει ένας γνωστός σας, βάζει του χειροπέδες αφού τον έχετε στη μέση. Μπορεί να μας πάρει και το αυτοκίνητο γερανός και να μην έχουμε αυτοκίνητο να έρθουμε τη Δευτέρα, τα έχουμε σκεφτεί όλα. Έχουμε σκεφτεί και εμείς αρκετά δηλαδή. Η αλήθεια είναι να μην εμφανιστεί κανένας Δευτέρα στο γήπεδο. Ναι. Και εγώ με τη σειρά μου, όπως προείπε ο Γιάννης, θυμάμαι ακριβώς τι ανέφερα, λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό που στην πόλη του Αγρινίου ήρθε το μπασκετάκι. Έχει ονοματεπώνυμο Γρηγόρης Αντωνάκης, τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Γιατί το εργασιακό με το μπασκετάκι απέχει. Ναι, μεν το άθλημα είναι αυτό το οποίο κερδίζει, αλλά η οργάνωση είναι αυτή η οποία μένει και βοηθάει για τις ομάδες να συμμετέχουν και να είναι πιο σωστή η διοργάνωση για να μπορούν του χρόνου να είναι περισσότερες. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο θέλω να πω, θέλω να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου να γίνει ένας καλός αγώνας, να μην υπάρχουν τραυματισμοί σε καμία από τις δύο ομάδες και αυτός που θα κερδίσει είναι σίγουρα το άθλημα. Εύχομαι να είναι η ομάδα η οποία ανήκω, η Δέλτα Αλφα Κανανίας, αλλά και η δεύτερη θέση μας ικανοποιεί, διότι όπως είπαμε και πριν, φτάσαμε μετά από πάρα πολλή προσπάθεια να αποκλείσουμε και την τρίτη ομάδα και τη δεύτερη ομάδα, η οποία ήταν και φαβορή για να πάνε πάλι στο τελικό. Η ομάδα, όπως είπε ο Λευτέρης, η ομάδα τους είναι αίτητη φέτος και έχει συμμετάσχει σε δύο τελικούς, παίζει και αυτό σημαντικό ρόλο. Αλλά το πείσμα του αρχηγού μας, του Χρήστου Τσάση, πιστεύω ότι στο τελικό θα βοηθήσει όλους τους συμπαίκτες μου για να δώσουν το 100% και να έχουμε και εμείς αυτές τις λίγες ελπίδες για να σηκώσουμε το τρόπαιο. Πάντως, το τρόπαιο και να μην το σηκώσουμε και να μην είμαστε στην πρώτη θέση, θα είμαστε νικητές. Πρέπει να πούμε ότι το πώς καθίσατε προέκυψε στην πορεία, αλλιώς ήταν η αρχική πρόβλεψη και φυσικά η αρχική πρόβλεψη ήταν να είναι εδώ και ο προπονητής της, Dr. Φαρμάσιο Θανάσης. Δυστυχώς υπάρχει ένα άσχημο γεγονός στο κοντινό του περιβάλλον που δεν του επέτρεψε. Εύχομαι να είναι όλα καλά. Χαιρόμαστε που θα τον έχουμε στο τελικό, διότι άμα συμβεί το οτιδήποτε και τραυματιστεί κάποιος, θα είμαι σίγουρος ότι θα τον θεραπεύσει άμεσα. Λευτέρη, και εσύ δύο κουβέντες για τον coach, ο οποίος φέτος έχει δώσει ρεσιτάλ. Πραγματικά θέλει μια κάμερα και πάνω του, έτσι, στα παιχνίδια σας. Να κάνω μια επισήμανση ότι ίσως να μην ήμασταν τόσο εμπορικοί, δηλαδή θα ήταν πιο εμπορικό μια παρακάμερα σε ένα καφέ μεταξύ Ζαμπάρα Τσάς. Δηλαδή, σίγουρα... Να σου πούμε κανένας με το μπασκετάκι. Ναι, ναι. Κοίταξε, στα πλαίσια αυτό που είπα πριν, της αναβάθμισης όλου του πρωταθλήματος, νομίζω ότι η δικιά μας ομάδα φέτος παρουσιάστηκε αρκετά καλύτερη, έχοντας προπονητή, έχοντας ρόλους και προπονητή που μπορεί να μην είναι η δουλειά του, αλλά λόγω της δουλειάς του έχει παραστάσεις από πολύ υψηλό επίπεδο. Σε αυτό το κομμάτι ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί. Στο κομμάτι των οδηγιών κάποιες φορές και της έντασης, ίσως να μην ήμασταν και τόσο τυχεροί, γιατί... Ίσως τσιμπάει λίγο την ένταση. Ναι, τσιμπάει λίγο στα ντεσιμπέλ. Εντάξει, τον διαχειριζόμαστε. Κοκκινίζει σαν τον Οπλαντοβίτς. Τον διαχειριζόμαστε. Έχουμε και τα φαρμακευτικά μέσα από το... Όχι, κοκκινίζει σαν τον Οπλαντοβίτς. Περισσότερο. αλλά η αλήθεια είναι ότι πέρα από την πλάκα μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Χρειάστηκε σε πολλά μάτς με κάποιες λεπτομέρειες, με κάποιες επισημάνσεις να μας διορθώσει και να φτάσουμε μέχρι το τέλος του δρόμου εδώ σήμερα,
έχει ένα πολύ σημαντικό μερίδιο σε αυτό και ο Θανάσης. Ελπίζω να μην βρίζεις τον Μπαλτσόκα. Χειρότερο. Χειρότερο. Να πούμε και για το δικό μας τον coach που λείπει σήμερα. Το Θόδωρο, το Παπασταμό, ο οποίος έχει υπηρεσία. Δεν μπορούσε να έρθει. Μας έχει βοηθήσει αρκετά, γιατί επειδή ζήσαμε και το παίχτης προπονητής με τον Χρήστο τον Τζάσι. Χρειαζόσασταν ένα πυροσβέστηση. Δεν θες να... Για κάποιο λόγο δεν ξέρω. Να μας πει. Το να βγαίνει δηλαδή ο Χρήστος με 200 παλμούς από τον αγώνα και να σου δίνει οδηγίες μετά στο time out, δεν θες να το ζήσεις. Επομένως, μας βοηθάει πάρα πολύ η ηρεμία, θα πω, του Θοδωρίτου Παπαστάμου. Γιατί πραγματικά αυτό που είπε ο Λευτέρης, ο καθένας πρέπει να έχει το ρόλο του. Είναι ερασιτεχνικό, είναι μπασκετάκι, ναι, κάνουμε το χαβαλέ μας, αλλά όλα πρέπει να είναι οργανωμένα για να δουλεύουν σωστά, όσο μάλλον καλύτερα γίνεται. Πήραμε και το γιατρό μας όμως, μην τα λέμε, μεταγραφή το γιατρό μας. Ναι, έχουμε το γιατρό πάρει και να... Πήρατε μεταγραφή έναν άνθρωπο που ήταν σε εμάς και ξέρει από τελικούς. Τον γιατρό μας, λέω. Οπότε... Και ξέρει από τελικούς. Και ξέρει από τελικούς. Οπότε σας πήγε εκεί. Και ξέρει και τα μυστικά σας. Ακριβώς. Έχουμε πάρει και μεταγραφές. Επειδή είχαμε προβλέψει τον τελικό, γι' αυτό πήραμε εμείς κάποιον από την ομάδα. Και πήραμε και εσωτερικές μεταγραφές συναδέλφους μας που ήρθαν από την Αθήνα με μετάδοση στο Αγρίνιο. Πάρα πολύ καλοί παίχτες, οι οποίοι βοήθησαν και ανέβασαν επίπεδο την ομάδα μας. Και μας φύγαν όμως και μερικοί, όπως ο Χάρης και... Γιώργας, ο Χαλκιάς, ναι, φύγανε παίχτες. Σωστά. Που αν ήταν αυτοί, θα ήμασταν εμείς το φαβορί. Εγώ κρατάω ότι δεν είναι ο Χρήστος Τσάσης προπονητής. Νομίζω αυτό είναι το μεγαλύτερο. Όλοι το κρατάμε. Όπως και έχουμε μεταγραφή και το Χρήστο Τασούλη. Ένα πάρα πολύ καλό παιδί και πολύ καλό αθλητή. Εξαιρετικό παίχτη. Ακριβώς. Ναι. Πολύ έμπειρο. Κλείνοντας, θέλω να κάνω μία ερώτηση. Σίγουρα δεν ήταν ο τελικός που ενδεχομένως να περιμένανε πολύ. Είναι όμως ο τελικός ο οποίος στη δεδομένη χρονική στιγμή έχει τις δύο ομάδες οι οποίες παρουσίασαν το καλύτερο πρόσωπο, δηλαδή στους προημιτελικούς και στα ημιτελικά. Νομίζω ότι και οι engineers εμφανίστηκαν αρκετά καλοί, όμως και οι ίδιοι παραδέχτηκαν στον ημιτελικό με εσάς ότι δίκαια οι αντίπαλοι μας βρίσκονται στο τελικό. Άρα δίκαια νομίζω είμαστε εδώ όλοι, έτσι. Με τη σειρά πάλι. Για τους Dr. Pharmacy νομίζω είναι ανδεφισβήτητο αυτό. Γι' αυτό δεν είπα τι είπαν οι αντίπαλοι, ήταν σαν δεδομένο. Για μας, εμείς ήμασταν ασταθεί σε όλο το πρωτάθλημα. Ήμασταν ή το ύψος ή του βάθους. Χάναμε παιχνίδια εύκολα, κερδίζαμε παιχνίδια δύσκολα. Απόδειξε ότι η μοναδική νίκη που κάνανε δικηγόροι ήταν με εμάς. Ήμασταν μια ομάδα που παρουσιαζόμασταν με διαφορετικά πρόσωπα κάθε φορά. Απλά αποδείξαμε στο τέλος, στην τελική στροφή, ότι αυτό που λέγαμε κι εμείς από το δεύτερο, από την έναρξη του δεύτερου γύρου, ότι αξίζαμε κάτι παραπάνω, ότι ξέρουμε τις δυνατότητές μας, ότι μπορούμε να παρουσιάσουμε μια καλύτερη εικόνα. Και το αποδείξαμε στο γήπεδο, αποκλείσαμε τους μηχανικούς, αποκλείσαμε τους περσινούς πρωταθλητές με όλες τις απουσίες τους, γιατί να το πούμε και αυτό μετράει. Έτσι έλειπε ο Χρήστος Σταυρόπουλος, πολύ σημαντικός. Και ο Νίκος Τσιαμάκης, πάρα πολύ καλό. Ο Νίκος δεν έλειψε, δεν ήρθε ποτέ. Ναι, αλλά ήταν πέρυσι. Μεγάλη απουσία, γιατί πέρυσι έδωσε μεγάλη δύναμη στην ομάδα, ναι. Και νομίζω ότι πλέον, έτσι όπως έχουν φτάσει τα πράγματα εδώ, ο τελικός αυτός είναι αντάξιος σε αυτές τις ομάδες, αξίζανε, ήταν αξιοκρατικός και το μπάσκετ νομίζω το έχει αυτό. Δεν είναι βάζω ένα γκολάκι στο τέλος και πέρασα. Το μπάσκετ θέλει λίγο περισσότερο κόπο. Και νομίζω ότι είναι αξιοκρατικό άθλημα και εκτός από τους τελικούς. Ο τελικός νομίζω ότι είναι ανάμεσα στην πιο σταθερή ομάδα και στην πιο βελτιωμένη ομάδα του πρωταθλήματος. Δηλαδή, ναι, μεν τα παιδιά ήταν ή του ύψους ή του βάθους, αλλά φαίνονταν ότι μάτς με το μάτς, ειδικά στο δεύτερο γύρο, ότι βρίσκονταν συνέχεια σε μια σταδιακή αγωνιστική άνοδο, το οποίο φάνηκε και στα play-off. Επίσης θέλω να πω ότι εκτός από ότι είναι η πιο βελτιωμένη ομάδα του πρωταθλήματος, ο κύριος Μπαρμπάκης φρόντισε να μας πάρει και το νούμερο 1, φαντάζομαι, όλης της περίοδου, με το καλάθι που έβαλε. Τα βιντεάκια τώρα είναι όλα για τις ανατροπές της αστυνομίας, οπότε νομίζω ότι αν θέλουμε κι εμείς να μας θυμάται κάπως από τα σκητάκια, πρέπει να το πάρουμε έτοιμο. Εντάξει, για να ξεπλύνουμε αυτή την τροπή. Δεν θα μας θυμάται κανένας αλλιώς διαφορετικά. Νομίζω ότι το πήραν και πέρυσι. Ναι. Σωστά, οι έμποροι.
αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, ναι. Αλλά θα μείνουμε στην ιστορία και θα μας θυμούνται, γιατί πάλι με buzzer beater θα κερδίσει η Δέλτα Αλφα Κανανίας. Και θα το βάλει πάλι ο γιατρός. Όχι ο Κοτσής. Ο Κοτσής το έβαλε, τώρα θα το βάλει ο γιατρός. Να αλλάξουμε λίγο. Θα αλλάξουμε λίγο, ναι, τους ρόλους. Πριν σας ευχαριστήσω, θέλω να πω αυτό που θα απαντάγατε κι εσείς. Σε ένα τελικό δεν υπάρχουν φαβόροι, 50-50 είναι οι πιθανότητες, οπότε σας προλαβαίνω κι ένα. 80-20 είναι. Γιατί ο καθένας προσπαθεί από πριν, πάνω του να διώξει τον τίτλο. Το είπα και πριν, το λέω και τώρα. 80-20 είναι οι πιθανότητες υπέρ της ΑΕΤ της ομάδας. Και να είμαστε λίγο. Το έγραψε και τσάσου στο Viber τώρα. Όχι, το είπα. Δεν το. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που βρεθήκατε σήμερα εδώ. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στον αγώνα της Δευτέρας, όπως είπε και ο Χρήστος, πάνω απ' όλα να γίνει ένα καλό παιχνίδι χωρίς τραυματισμούς, χωρίς το παραμικρό, να απολαύσουμε έναν όμορφο τελικό και ραντεβού τη Δευτέρα, 8 η ώρα. Έτσι. Και να ευχηθούμε και στην ομάδα μας, τον Άο των Αγρινίου, την Μπασκετική, να κερδίζει φέτος συνεχόμενα και να παραμένει στην κατηγορία. Γιατί αξίζει να έχουμε ομάδα στο υψηλότερο επίπεδο. Και να κάνουμε ένα κάλεσμα στον κόσμο τη Μεγάλη Δευτέρα, όποιος μπορεί να έρθει να δει το μάτς. Μπορεί το μάτς να μην είναι υψηλό ποιοτικά επίπεδο. Θα φροντίσει ο κύριος Τσάσης γι' αυτό να το καταστρέψει. Την ποιότητα εννοώ. Την ποιότητα, δεν είπαμε για το παίζουμε Ελλάδα. Ναι, μέχρι τώρα τακτικές δεν αποκαλύπτει μου για τον αποκαλύπτημα. Ακριβώς. Να ευχηθούμε και καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα. Καλή μεγάλη εβδομάδα με υγεία σε όλο τον κόσμο. Να έρθει ο κόσμος να δει τον αγώνα. Υποσχόμαστε ότι θα είναι ένα πολύ όμορφο παιχνίδι. Και δεν θα είναι χαμένος χρόνος αυτές οι 2 ώρες που θα περάσει εδώ στο ΔΑΚ. Θα είναι ωραία, θα είναι ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε, να είστε καλά. Καλή επιτυχία, έτσι. Δεν έχουμε ρωτήσει από το κοινό. Δεν έχουμε άλλη. Από άλλους δημοσιογράφους.